Παίζοντα ένα ΑΕΛ μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και πέτυχε όλα τη τα γκολ, πρωτοπόρο του δεύτερου ομίλου τη ΓΑΜΑ Εθνική έφτασε σε μια ακόμα ευρεία νίκη με 4-0, αυτή τη φορά εναντίον του Οδυσσέα Κορδελιού. Πρωταγωνιστή ήταν για ένα ακόμη μάτσο ο Δημήτρη Γκούρτσα, που βρίσκοντα δίχτυα στο 48 και στο 74, σκόραρε για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι και έφτασε τα 10 τέρματα στο πρωτάθλημα και τα 12 συνολικά στη σεζόν. Βέβαια, τον γόρδιο δεσμό της αντίπαλης άμυνας είχε λύσει στο 46 ο Μπλέντι, που επέστρεψε στα γκόλ έπειτα από σχεδόν 1,5 μήνα, ενώ το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στο 90 από τον νεαρό Παπαϊωάννου και αφού προηγουμένως στο 86 ο Κώστας Νεμπεγλέρας είχε σημαδέψει τη συμβολή των δοκών. Ωστόσο, στις τάξεις των Βυσσινή εξακολουθούν να προβληματίζονται έντονα για το έκτρωμα που γέννησε η κλήρωση του κυπέλου, καθώς την ερχόμενη Κυριακή πρόκειται να φιλοξενήσουν για το συγκεκριμένο θεσμό την Κοζάνη σε ένα μάτς που θεωρητικά και σύμφωνα με τη διαδικασία θα θέλουν και οι δύο αντίπαλοι να ιτηθούν, αφού στην επόμενη φάση θα πρέπει να παίξουν ξανά, αλλά στην έδρα του ιτημένου. Όλη η διαδικασία σε βάζει σε μία άλλη διάσταση εντελώς ανήθικη, πράγμα που δεν είναι για τις ιστορικές ομάδες που αγωνίζονται σε αυτή την κατηγορία. Έχουμε ένα πενθήμερο, εξαήμερο μέσα στον αγώνα να φωνάξουμε μπας και υπεύθυνοι, αλλάξουν αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής του κυπέλου, γιατί είναι κρίμα από το Θεό να μπούμε σε άλλες σκέψεις, ενώ δεν έχουμε καν στο μυαλό μας να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Στο μεταξύ, κάποια φημολογία που αναπτύχθηκε σχετικά με απομάκρυνση του Γενικού Διευθυντή της ΑΕΛ Νίκου Γαλανακόπουλου διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τον χρηματοδότη Βαγγέλη Πλεξίδα σε επικοινωνία που είχαμε σήμερα μαζί του. Όσο για την απουσία του πρώτου από το χθεσινό μάτς, ο ίδιος την απέδωσε σε βαρύ κρυολόγημα.